Είναι κυριολεκτικά πρόκληση αυτή η χειδαιότητα να μιλάμε για θυσία ή για ευκαιρία, όπως και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκαν στους 57 νεκρούς. Και εμείς βάζουμε το ζήτημα ότι μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και ξέρετε, υπάρχει μια καθαρή εικόνα, μια κρυστάλλινη εικόνα που δίνεται από τις ίδιες τις λαοθάλασσες που βρέθηκαν στους δρόμους όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι, γενικώς δεν είναι, θύμωναν τυφλά, δεν υπήρχε τυφλή οργή. Υπήρχαν αιτήματα, υπήρχαν φορείς, υπήρχαν σωματεία, σύλλογοι, φοιτητικοί, μαθητικοί που βγήκαν στον δρόμο, είχαν συγκεκριμένο αίτημα να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και έθεταν το ζήτημα και το δίλημα τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Και δεν είναι τυχαίο αυτό η συγκεκριμένη αναφορά στα κέρδη, γιατί, ξέρετε, ακολουθήθηκε ένας δρόμος για να φτάσουμε μέχρι εδώ και οι ευθύνες δεν μπορούν ούτε να συμψηφιστούν, ούτε να επιμεριστούν, ούτε να τεμαχιστούν. Οι ευθύνες είναι στα κυβερνητικά κόμματα, στα κόμματα που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτά τα κόμματα που πήραν στην πλάτη τους τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει απελευθέρωση των μεταφορών, τεμαχισμός και κατάτμιση του ΟΣΕ, παράδοσή του στους ομίλους. Και αυτό το σχέδιο το υλοποίησε και το ΠΑΣΟΚ, μαζί Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, μετά ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια. Άρα λοιπόν ο ένας το άφηνε, ο επόμενος το έπιανε και έχουν όλοι τους ακέραιες τις ευθύνες. Καλά, δεν είχαμε και κανένα πετυχημένο μοντέλο ιδιωτικοποίησεων πάντως από κανέναν στην περιοχή. Κοιτάξτε, τον πληρώναμε 1,5 δις. Το θέμα είναι. Πολλοί θα πληρώναμε αυτά τα λεφτά. Ναι, αποτυχημένη, επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση δουλεύει για το κέρδος. Mm. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, λέει για παράδειγμα ότι πρέπει να έχει ελάχιστο προσωπικό, να δουλεύει 9ήμερη εργασία όπως προώθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να προωθεί μέχρι και μπλοκάκια για τους σταθμάρχες, περαστικοί δηλαδή σταθμάρχες. Είναι λοιπόν η λογική κόστους ωφέλους. Και εδώ, γιατί γίνεται αυτές τις μέρες ένας διαγωνισμός ποσοστών για την υλοποίηση των συμβάσεων, όλοι προώθησαν αυτή τη λογική που έλεγε ότι η τηλεδιοίκηση είναι κόστος. Εδώ υπάρχουν εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου από το 2017 και λέει ότι δεν στοιχειοθετείται επιχειρηματική σκοπιμότητα για κάποιον να επενδύσει στο θέμα τηλεδιοίκηση. Ή για παράδειγμα έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου του 2021 που λέει επίσης ότι δεν γίνεται ανάλογη απόσβεση επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο στόχος για να ολοκληρωθεί το δίκτυο τηλεδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κεντρικό δίκτυο είναι μέχρι το 2030 και για το εκτεταμένο δίκτυο μέχρι το 2040. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, δεν είναι κάποιες παραλήψεις, κάποια ανικανότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα που λένε ότι δεν συμφέρει για παράδειγμα να αναπτυχθεί σε πλήρη έκταση η τηλεδιοίκηση. Και αυτά είναι τεκμήρια που δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει ένα εχθρικό κράτος που σε συνέργεια και με τον ιδιώτη οδήγησε σε αυτό το έγκλημα, ένα εχθρικό κράτος που είναι πάρα πολύ σύγχρονο, ικανό, για παράδειγμα, με ηλεκτρονικό τρόπο να ξεσπιτώνει εργατικά λαϊκά νοικοκυριά με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να παρακολουθεί τους πάντες με υποκλοπές υπερσύγχρονων συστημάτων, αλλά για παράδειγμα στο ζήτημα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων δεν μπορεί, γιατί ακριβώς είναι το κριτήριο κόστος-όφελος. Άρα λοιπόν σήμερα απέναντι σε αυτές τις ευθύνες, σε αυτές τις κυβερνήσεις, σήμερα όλος αυτός ο λαός, η νεολαία που διαδήλωσε, μπορεί να βγάλει και πολιτικά συμπεράσματα και να υπολογίσει ότι την επόμενη μέρα θα έχει στάνταρ μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αδύναμη με ένα ισχυρό ΚΚΕ που είναι εγγύηση για να συνεχιστεί ο αγώνας και να αποκαλυφθούν οι ένοχοι και να μην υπάρχει συγκάλυψη και ο λαός πραγματικά να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις με βάση τις δικές του ανάγκες. Καταρχήν η συζήτηση περί αξιολόγησης είναι και ύποπτη και έχει σκοπιμότητα. Τι το ύποπτο έχει? Λοιπόν, θα σας πω ποιο είναι. Όταν έχουμε εσείς το κόμμα σας δεν αξιολογείτε τα στελέχη σας. Θα μου λέτε δεν προλάβαμε να συζητήσουμε για πολλάκι μετά. Το έχω πάρει απόφαση, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχετε πρόβλημα από αξιολογήσεις, κύριε Παπαδημητρίου, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και για τις Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, ο ΣΕ δεν έχει αξιολόγηση. Από το 2013 υπάρχει ο φορέας, ο Eurosert.
ο οποίος αξιολογεί. Υπάρχουν σύμβουλοι με παχυλούς κιόλας μισθούς, οι οποίοι δίναν και τις συμβουλές και αξιολογούσαν. Και κατηγορούσαν τους εργαζόμενους γιατί δεν είναι τόσο παραγωγικοί, ενώ τους είχαν περικόψει και μισθούς και συντάξεις κτλ. Και την ίδια ώρα είχαν υπερεντατικοποιήσει την εργασία τους. Και είπαμε και τις άθλιες εργασιακές σχέσεις, τις οποίες το μπλοκάκι το θεωρεί πολύ φυσιολογικό ο κύριος Παπαδημητρίου, και όλες τις άλλες εργασιακές σχέσεις που ζουν οι εργαζόμενοι μια ζωή λάστιχο ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, και διαμορφώνουν το έδαφος και για τέτοιες τραγωδίες, γιατί βεβαίως πρέπει, λέει για το ανθρώπινο λάθος, αλλά το ανθρώπινο λάθος υπάρχει σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται, στο περιβάλλον της ιδιωτικοποίησης, στο περιβάλλον της κατάδυσης του ΟΣΕ, που εδώ η κυρία Γεροβασίλη θεωρεί τιμή της και καμάρι της ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε στο κράτος τον ΟΣΕ και έδωσε στους ιδιώτες, δηλαδή διαχωρίστηκε η ράγα με το βαγόνι. Και άντε βρες τώρα ευθύνες ποιος είναι ο υπεύθυνος για το έγκλημα. Γιατί εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και έχουμε σήμερα λοιπόν τις αξιολογήσεις, ενώ οι ίδιοι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει. Και με ανακοινώσεις τους, η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ λίγες μέρες πριν το έγκλημα και με 5 ανακοινώσεις πιο πριν, που έλεγαν ακριβώς ότι έρχεται το έγκλημα. Λοιπόν, και τώρα κουνάνε το δάχτυλο και στους εργαζόμενους. Γιατί ο στόχος της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι, στο όνομα υποτίθεται των μαθημάτων, να συνεχιστεί πιο εντατικά η ίδια γραμμή της στρατηγικής απελευθέρωσης, λοιπόν, της γραμμής των περικοπών, των ελλημάτων και των μαξιλαριών που όλοι ήταν περήφανοι μέχρι πριν από λίγο καιρό, και βλέπουμε σήμερα ότι ήταν ματωμένα και τα μαξιλάρια που οδήγησαν σε αυτή την πραγματικότητα. Ο ΣΕ δεν είχε ποτέ μαξιλάρι πάντως. Πώς? Ο ΣΕ δεν είχε κανένα μαξιλάρι. 1,5 δις πληρώναμε στον ΟΣΕ. 14 δις με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χρέη του χαρίστηκαν. Αυτό χρέη. Και μαξιλάρι, αυτό δημιουργήθηκαν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα άλλα θέματα τώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Η ουσία είναι ότι η ίδια γραμμή στα στρατηγικά, στα κύρια, θα προωθήσουν την ίδια λογική και στην αξιολόγηση ακριβώς, γιατί όπως υπόθηκε μπορεί να είναι διαφορετικά τα συστήματα. Ωραία. Από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω, όπως είπε η κυρία Γεροβασίλη, αλλά τα κριτήρια είναι τα ίδια. Ωραία. Κόστος όφελος και οι λαϊκές ανάγκες να πηγαίνουν περίπατο και να εξυπηρετείται και την ευθεία των ομιλίων. Εγώ θα ψηφίσω την επανακρατικοποίηση αν ψηφίσετε μαζί μου ότι δεν θα έχει ελλείμματα. Ψηφίστε τα για τα δύο μαζί. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε. Δεν μπορεί μια χαρά και το κράτος, το αστικό κράτος, να δουλεύει και να πηγαίνουν στα φιλέτα οι όμιλοι. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλω βασικά και από την κυρία Γεροβασίλη. Γιατί αύριο περνάει ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο για το νερό. Και έτσι όπως διαχωρίστηκε η ΕΔΑΠ και η ΕΑΘ, έρχονται τώρα και βάζουν και ρυθμιστική αρχή και προωθείται η εμπορευματοποίηση. Και στην ίδια γραμμή.